Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο 30 ο τεύχος του θορυκτού Bismarck Το τελευταίο βίντεο για σήμερα, μια και τρίτη τα βρήκα όλα Αλλά το Bismarck αυτή τη φορά, εντάξει, φαίνεται να έχει την πιο εύκολη συναρμολόγηση από όλα Οπότε μένει για το τέλος ε, Θέλω να δω και τι κομμάτι θέλω να φέρουμε Για να βάζουμε αυτό που δεν ξέρω καν τι θα είναι αυτό Θα δούμε κάνα σπίργες, αν δεν ξέρω ακριβώς το ότι θα είναι αυτό, θα δούμε και ένα κομμάτι από το κίνητο. Οπότε το κίνητο θα το φέρω σίγουρα. Το μεγάλο μεγάλο κομμάτι που έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμή. Απλά θέλω να δω τι άλλο θα μα φέρνει, τι άλλο κομμάτι θα χρειάζεται από την υπερκατασκευή, από, κάποιο κατάστρωμα ή κάτι τέτοιο. Θα δούμε. Λοιπόν, στο επόμενο τι μα έχει, πάλι το ίδιο. Όπου αυτό. Α, αυτό παίζει να το παντρεύει και να γίνεται ένα κάτι. μάλλον, α, δεν ξέρω, ή μαζί τίποτα. Θα δούμε πάλι τα ίδια και κομμάτι. Ναι, και αρχίζουμε να τα ανεβάζουμε και πάνω. Αυτό είναι από τα πάνω-πάνω κομμάτια. Τελείω για να κουμπάει. Τέλεια. Λοιπόν, κάτω. Ναι, μεγαλώνουμε το κέντρο μα λίγο και το κέντρο μα και μα μένουν δύο κομμάτια για πάνω να τα ανεβάσουμε κι άλλο. Και έχει μεγαλώσει, έχει γίνει θηρίο. Τέλο πάντων, οκ. Okay. θόλος αποστασιόμετρου, μισό πύργο κατευθυντήρα. Αυτό είναι ο πύργο κατευθυντήρα. Και θόλος αποστασιόμετρου. Οκ. Okay. Δύο βραχίωνε αποστασιόμετρου. Τέσσερι βίδε και αυτά είναι οκ. Okay. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, α, άρα ποιο κομμάτι. Έλα, έλα, θα κάνουμε και μοντελιστική εδώ. Α, έλα, απλά κουμπών. Εντάξει, μπορεί λίγο κόλλα να τα βάλω. Έχει και αριστερό-δεξί, και αυτό, ε! Μάλλον λίγο κόλλα ίσω τα βάλω. Θα δούμε αν δεν χρειαστούν. Εντάξει, και έχετε και έλα, ρε φίλε. Θα χρειαστούμε αυτό το κομμάτι τη ε, υπερκατασκευή. Οπότε, μισό λεπτό να το φέρω λίγο. Εδώ πέρα πάλι δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι όπου το δίνουμε κι άλλο και μου αρέσει Εδώ από ό,τι φαίνεται θα μπει και αυτό είναι αυτό που μας γράφει το αποστασιόμετρο ή ό,τι είναι Μ' αρέσει, μ αρέσει που έχουμε ταυτόχρονα και τέτοια δουλίτσα Τώρα πω το βάλουμε αυτό γιατί αυτό έχει κομμάτια που μπορεί να σπάσουν Οπότε θέλει προσοχή σίγουρα Πριν ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε για να κάνουμε δουλίτσα να διαβάσουμε λίγο το βαρύ πυροβολικό 1 Γενικέ σημειώσει για το βαρύ πυροβολικό του Bismarck. Ακρίβεια του πω και μέσα τώρα εδώ τον πυργίσκο. Κοιτάξτε εδώ πόσο μα αναλύει τον πυργίσκο. Σαν blueprint, σαν σχέδια του πυργίσκου είναι αυτά. Οκ, okay, για το μη ενό για 38 cm. Οκ, οκ. Ωραία, τα δίνει μέσα. Oh, ωραία, φίλε, μια κάνει κανονίου των 38 εκατοστών του τύρπιτ. Κοιτάξτε εδώ τι έριχνε. Τεχνητή κάρτα του βαρέω πυροβολικού. Η κατασκευή ενό πυργίσκου. Κάνει ολίνα διαφυγή αερίων και κλίστρο. Οκ, okay. και εδώ ακριβώ. Μα τα λέει έχει αναλυτικέ πληροφορίε. Ο πηγή εγκάρσια μετακίνηση. Η περιστρεφόμενη πλατφόρμα. Αυτό που το γίνουν σε οριζόντια τομή τη πλατφόρμα. Σχεδόν το καθένα τι κάνει. Βλέπετε με βελάκια τι είναι το καθένα. Πολύ μου αρέσουν λεπτομέρειε. Δηλαδή εδώ το παίρνει το Bismarck και το διαλύει Α πούμε σε τόσα τέφη, μα βάζει τόσο μέσα στο Bismarck. Η περιστρεφόμενη πλατφόρμα με κλείνει. Μπλά μπλά μπλά. Στόχευση σε ανύψωση και σε κατεύθυνση. Οκ. Okay. Θάλασσα τη Ιάβα, χωρί αποκλεισμό χτυπημάτων, πυρ καταβούληση, αλλαγή στρατηγική, η επέμβαση τη αεροπορία, το τέλο πλησιάζει. Θα σα του Αριόκα Ετσίρο για ένα πίνακα για τη μάχη ε, στη θάλασσα τη Ιάβα. Οκ. Το βαρύ καταδρομικό USS Houston στην ε, βάση τη Μανίνα. φιλιππινε Φιλιππίνε Αρχικά κατασκευάστηκε σαν ένα φίλο καταδρομικό και συνέχεια άλλαξε κατηγορία. Τι σιγά το κάνει, τι φάσει, Δεν ξέρω. Λοιπόν, όπου έχουμε και μεγάλε ναυμαχίε χρονολογίε και εδώ μου αρέσουν αυτά. 1069 μετά Χριστόν, 1099 μετά Χριστόν. Λοιπόν, πού μα πηγαίνει. Δανία εναντίον τη Αγγλία 1069. 1089, 1081 μάλλον επέκταση προ τα Ανατολικά. 1084 η τελευταία απόπειρα του Ροβέρ του Γι... Πώ Γι, ήταν αυτό. 1085 σύγκρουση τη Σιρακούση. 1090 μια επιτυχημένη άμυνα. 1096 περίπου θεϊκή αποστολή. 1099 νορβηγικά προκεχωρημένα φυλάκια. 1099 ναυαρχία τη Ρόδου. Θα της τη Βιθλέν, το 1999, το 1999 μάλλον, Ορμανδό πρίγκιπα στα Γκρέτη, μπλα μπλα μπλα. Okay. Οκ. του Δούκα του Τάραντο Βοημόνδου, του πρώτου. Έλα ρε φιλέ. Ωραίο. Ωραίο. Και στο επόμενο έχουμε πάλι μεγάλες ναυαχίε και χρονολογίες Ωραίο αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο φτιάξιμο που είδαμε πώ μπαίνει το καθένα. Δεν ξέρω πόσο θα μα χρειαστούν οι οδηγίε. Α, Μπορεί να μα χρειαστεί να έχει αυτά κατεύθυνση αριστερά, Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα δούμε. Πριν όμω φτιάξουμε τον πυργίσκο και αυτά, να βάλουμε και το επόμενο κομμάτι του. Πώ το λένε, ε, του κήτου. Όπου γιατί αυτή τη φορά έχει, έχει γρατζουνιέ. Όχι, δεν είναι γρατζουνιέ. Ε, πρέπει κάτι σαν κόλλε από το εργοστάσιο που με λίγο σάλιο θα έρθουν, πιστεύω. Ε, όντω φύγανε με λίγο, λίγο καθάρισμα τέλο πάντων εδώ παραδοσιακά. Φύγανε αυτέ τελείω και πόσο έχει μεγαλώσει το άλλο το κομμάτι των στεφίλων. Βγα... Α! Τα βιδάκια αυτά δεν τα ανοίξω καθόλου. Ξεκίνησα να φέρνω τα άλλα που λέγαμε. Ε, τα έβαλα σε ένα. Πού τα βάλα, ρε. Από αυτά από το φιατάκι που μα δίνει αυτά τα μικρά κράτησα κανένα δύο τέτοια μικρού κανάχου. Γιατί δουλειέ. Οπότε τα βιδάκια που μα δίνει τα σακουλάκια που τα βαλα ρε απο αυτα απο το φιατακι που μα δινει αυτα τα μικρα κρατησα κανενα δυο τετοια μικρου για γιατι δουλειε οποτε τα βιδακια που μα δινει τα σακουλακια που τα αρχιζω να τα κρατάω πλέον καβάτζε. Έτσι είναι κλειστά από το να γεμίζουμε σκόρπια, σκόρπια βιδάκια. Θα καρδίσουμε από εδώ, θα δούμε. Αυτό κάνει στην άκρη γιατί μόνο αυτό θα φτιάξουμε και όλα τα παντρεύουμε. Αλλά πού το βάζουμε τώρα αυτό, ποια μεριά, αυτό το βάζουμε ε, από εδώ. Και έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ρε εσείς. Εδώ δες. Ερχόμαστε και το φέρνουμε αυτό μέσα. Όπου, εντάξει, μόλις σε τρεις βίδες μετά, εδώ, σε αυτά τα σημεία. Όπου θέλουν και αυτό εσείς, το σφίξιμό τους για να έρθει μια καλά. Και πόσο έχει μεγαλώσει ήδη ρε, εσείς, τι έχουμε κάνει. Και στο επόμενο τέφο μα δίνει και πάνω κομμάτι λογικά και στο μεθεπόμενο και από εδώ πάνω. Και έχει γίνει θηρίο που πο, πο, μεγαλώνει. Και είμαστε ακόμα στο 30 τέφο. Έχουμε άλλα 110 τέφη. Σκεφτείτε πόσε βίδε θα χρειαστούμε. εντάξει τρει θα χρειαστούμε και έπιασε ακριβώ τρει. Μπράβο, ρε κατσαβί. Α, εδώ δεν χρειαζόμαστε ούτε λαδάκια ούτε τίποτα. Γιατί δεν, δεν χρειάζεται. Έχει πάσα. Είναι η μόνη συλλογή όπου από ό,τι και να συλλέγουμε, από ό,τι και να φτιάχνουμε, όπου έχουν δικά του έχει δικά του πάσα, έχει πείρωμα τέλο πάντων και μπορεί κάποιο να σφίξει τι βίδε εύκολα χωρί να του βγει η ψυχή να χρησιμοποιεί λάδια, ξύδια, σαλάτες και ιστορίε. Λοιπόν, εδώ τη μία την έβαλα στην άκρη όμω γιατί εκείνο το κομμάτι μου φάνηκε λίγο μακριά. Θα τι βάλω όλε, μετά θα το πατήσω να κάτσει καλά και μετά θα τι καργάρω. Για την ώρα απλά βάζω τι βίδε να το κρατήσουν σταθερό. Γιατί οι βίδε δεν έχουν και πολλού τρόπου ε, να μπουν. Είναι λίγο στάνταρ, βλέπετε τώρα που μόλις μπήκε μετά, το πάρε. εδώ τι έκανα, όχι εντάξει, εδώ, ήταν πάνω στην ουσία εδώ και τώρα ήρθε και έκατσε κουτί και τώρα μπορούμε να το σφίξουμε, αν το σφίγγαμε στραβά, μπορεί σφίγγε να σφίγγει ήταν πάνω εδώ και να κάναμε γραζουνιές και τέτοια, οπότε πριν κάποιο το σφίξει, το τελειοποιήσει, ε, α το ρίξει μια ματιά πρώτα, γιατί εντάξει, για να κάτσει καλά και να μην στραβώσουμε τίποτα το μοντέλο μας ή οτιδήποτε. Εδώ και μετά, μετά βλέπετε πως φύγει έτσι, απλά να απλά τι κάνει και σβήκουν, ούτε να ζορίζεσαι ούτε τίποτα. Που σε άλλες συλλογίες, μας ε, βγαίνει πίστη με τις βίδες. Ακόμα και σε πλαστικό, ξέρω εγώ, και σε ε, ε, σίδερο και αυτά. Εδώ έχει τα πασάκια του, ήρθε, έκατσε, τέλος. Και πόσο στιβαρό και μεγάλο θα γίνει. Κοιτάξτε πόσο έχει μεγαλώσει. Μεγαλώνουν γρήγορα σαν τα παιδιά είναι και αυτό. <laughs> λοιπόν και τώρα εδώ, τι μα θέλει να κάνουμε. Αυτά να έχουν, όχι δεν βλέπω ούτε κάποια ρύθμιση να έχουν αυτά ούτε κάτι τέτοιο οπότε απλά θα τα κόψω με το κοφτάκι μου και φαντάζομαι ότι δεν χρειάζονται το πάνω κομμάτι την αίρεση. και εδώ παίζει να χρειαστούν και λίγο έξτρα καθάρισμα γιατί πάνω δεν θέλω να μείνει τον άρμακ, προσοχή που θα το κόψει κάποιο, δεν είναι κάτι αλλά πάνω δεν θέλω να μείνει, άλλο δεν θα μα χρειαστεί αυτό. Οπότε μπορεί να κλείσει. Εντάξει, βλέπετε αυτό το κοφτάκι, βλέπετε πώ το προσέχω. Ε. Αλλά είναι κόβει και Ησα που αφήνει, δηλαδή τώρα εδώ δεν άφησε σχεδόν καθόλου. Και αν το κάνουμε, λίγο θα το κάνω για να μην φαίνονται πάνω εκεί έτσι. Ένα τσίκι, σέις θα το κάνω. Αλλά λέμε τώρα, εδώ έλα, έλα, όχ, παίζει να το πάω πολύ τώρα. Όχι, εντάξει, νομίζω είναι κομπλέ Καλύτερα και λίγο προ τα μέσα να είναι δεν πειράζει. Καλύτερα δεν θέλω να, να εξέχει να φαίνεται το πλαστικό εδώ. Τώρα έφαγα και λίγο το χέρι μου, δεν πειράζει, δεν θα ματώσει, δεν είναι κάτι πολύ βαθύνα. Η γραμμή φαίνεται εδώ, <laughs> <laughs> που να ήταν και πιο μεγάλο, τέτοιο γι' αυτό με βολεύει πολύ αυτό το μικρούτσικο γιατί μικρά κομμάτια το design knife. Τάμια δεν ξέρω, με έχει το έχω αγαπήσει αυτό το, αυτό το, 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 το hobby knife. Τέλο πάντων, το έχω λατρέψει. Απλά μα λέει αρ, εδώ βλέπετε έχουμε το δεξί, και αυτό τώρα φαντάζομαι ότι ναι, κούμποσε. Αλλά δεν ε, κούμπωσε και τρελά καλά, βλέπε. Ναι, 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 θα πέσει, θα, πέσει, και κόλλα. Αλλά θα πέσει κόλλα από μέσα η extra thin στα μιλιά όπου είναι ακριβώ για αυτέ τι γραμμέ. Δεν θα το περάσω από έξω, το περάσω από μέσα όπου αυτέ είναι η extra thin όπου για κάποιο λόγο έχει γίνει έξτρα κολλημένη. Ε, πάει παντού. Το ακουμπάμε απλά λίγο εδώ και πηγαίνει παντού. Δεν χρειάζεται να το περνάμε. Γι' αυτό είναι καλή αυτή η extra thin για αυτή τη δουλειά. Γιατί περνάει και πηγαίνει παντού. Δεν με πειράζει τόσο να μην φαίνονται οι γραμμέ. Όχι τώρα πει να βάλω πολύ. Είναι αυτό. για αυτό το πράγμα είναι η κόλλα μοντελισμού. Αυτό τώρα θα γίνει ένα. Δεν θα φαίνεται καν γραμμή. Ειδικά αν κάποιο πει να ασχοληθεί παραπάνω και μετά να τρίψει αυτό το κομμάτι με γυαλόχαρτο, με λεπτό γυαλόχαρτο πάντα. θα τρίψει αυτό το κομμάτι. Θα γίνει ένα. Θα είναι σαν αυτό το κομμάτι να ήταν ένα κομμάτι. Χωρί κάποιο να το κόλλησε ή κάτι. Τώρα, εγώ δεν θα μπω σε τέτοια διαδικασία να ασχοληθώ τόσο. Να κάθομαι να τρίβω με γυαλό χαρτά. Αν το κάνουμε λίγο με το χέρι. Έλα ρε. Και λίγο με το χέρι να το κάνει κάποιο, τα πολλά τα πάνω θα φύγουν. Άγι, πάλι φαίνεται ότι είχε γραμμή εδώ ή κάτι. Αλλά το χοντρό κομμάτι θα φύγει. Εδώ. Έλα ρε φίλε. Λέγε ρε τα Εδώ και μετά αυτό. Ε, πάνω. Μ, μπορούσαμε και μόνο πάνω να βάλουμε κόλλα. Έχει συγκεκριμένο τρόπο που θα μπει αυτό. Δεν μπορώ να βγάλω και ιδιαίτερη άκρη από τι οδηγίε, τουλάχιστον αυτά που μα γράφει και αυτά. Εδώ φαίνεται ο θόλο, οι καλά, την εφηγράμιση και αυτά. Δεν, δεν βοηθάνε ιδιαίτερα. Οπότε θα το εφηγραμμίσω πάνω εδώ. Καλύτερα. Ε, καλύτερα να γίνει αυτό. Δηλαδή, πέσω ότι το αφήνουμε αυτό. Αυτό είναι να μπει εδώ. Α πούμε, βλέπετε. Αυτό είναι να έρθει να κάτσει έτσι. Οπότε πέσω ότι τώρα αυτό το έχουμε βάλει εδώ. Και θα το κρατήσω έτσι να είναι ευθυγραμμισμένο γιατί αυτά Βλέπετε πάνω που έχει τρία πραγματάκια εδώ, σαν καταπακτέ. Σαν τι είναι αυτά, δεν ξέρω, σαν χάτσι, οτιδήποτε. Αυτά μα τα δείχνουν ένα τα μπροστά. Αυτά, α πούμε, όπω το βλέπω, πρέπει να είναι προ τα μπροστά. Οπότε, όπω το βλέπω, τουλάχιστον στι φωτογραφίε, ε, άρα αυτό θα έρθει και θα μπει κάπω έτσι. Ε, άρα έτσι να ακολουθεί, γιατί αυτό κάτω έχει συγκεκριμένη θέση. Δεν, ε, αυτό δεν μπορεί να μπει αλλιώ. Έχει συγκεκριμένη, είναι προ τα μέσα, είναι μόνο από τη μια μεριά, Δεν είναι ακριβώ κέντρο. Και μέσα όπω θέλει να το κάνει ο καθένα, οπότε θέλει προσοχή. Καλύτερα κάνετε το κι εσεί κατά αυτόν τον τρόπο. Και τώρα, αν το βλέπω σωστά, ε, είναι να μπει έτσι. Γιατί αυτά, αυτή τη γραμμή, και αυτά εδώ τα ό,τι είναι τέλο πάντων πάνω, οι λεπτομέρειε που έχει εδώ, πρέπει να είναι προ τα μπροστά. Οπότε, τώρα, όπω το κρατάω έτσι, θα βάλω λίγο από την Extra Thin την κόλλα μου να πάει παντού. Ε, παντού καλά, στι δύο μεριέ λογικά θα βάλω. Αυτή θα πάει στι δύο μεριέ όπου είναι τα, τα άλλα πλαστικά και αυτή πιστεύω ότι θα μπει παντού και τώρα παίζει να έβαλα πολύ. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Σε δυο σημεία μόνο, δε εδώ τι έκανα. Εδώ κάπω έτσι, τώρα το κρατάω λίγη ώρα. Πού είναι, εδώ έκανα λίγο γκάφα και φαίνεται. Που έπεσε λίγο παραπάνω κόλλα. Δεν ξέρω αν παγώσει κι άλλο. σω σταματήσει αυτό το γκρι. Αλλά τώρα δεν θα κάτσω να το τρίψω για άλλο χαρτάκι για τέτοια. Το μοντέλο θα είναι τόσο μεγάλο που αυτέ τι μικρέ λεπτομέρειε δεν θα φαίνονται καν. Και ευτυχώ αυτό είναι από μέσα. Οπότε αυτό θα έχετε και θα μπει. Ε... Πού είναι, ρε? Δες το τώρα, εδώ, πες μου ότι το έβαλα τουλάχιστον, καλά, εντάξει έχουμε να βάλουμε και τα άλλα αλλά θέλω, θέλει και εδώ κόλλα, από κάτω, βλέπετε, το μικράκι εκεί κάτω κάπως εδώ, καλά τώρα έφυγε, γιατί ναι, δεν το έβαλα κόλλα τώρα να βάζαμε κόλλα να χρησιμοποιήσω λίγο και την άλλη, ή θα πέσει πολύ ρε άλλη θα βάλω από την άλλη, αλλά θα βάλω, γιατί αυτή, ε, αυτή είναι λίγο πιο ρε παιδί μου. είναι λίγο πιο φαρδιά πιο φαρδιά, λέω πιο πηχτή κόλλα, πιο φαρδιά. Είναι λίγο πιο πηχτή κόλλα, οπότε βάζω από την άλλη. Γιατί εδώ θέλω αρκετούτσικη να κρατήσει καλά και να μείνει και να κρατήσει καλά. Τώρα τόσο πολύ που έβαλα παίζει απλά να την ε, λιώσει έξω και να μα την πετάξει. Αλλά τέλο πάντων βάζω και λίγο εδώ πάνω. Θέλω να δω αν κάναμε καλά ή όχι. Πες ότι ερχόμαστε και το βάζουμε αυτό εδώ. Ε, ε, όχι ιδιαίτερα, δεν θα μπήκε τόσο καλά. Το ήθελα ίσω λίγο καλύτερα να έρχεται και να πατάει λίγο καλύτερα. Ε, γιατί το βλέπετε, όπου εδώ μπορούμε να το κρατήσουμε με το χέρι μα, γιατί δηλαδή δεν έχετε να πατήσει και πάρα πολύ καλά. Εντάξει, τώρα η δεν ήταν τα άλλα τελείω ευθυγραμμισμένα. Ε, όχι ότι είναι πράγματα τα οποία δεν λύνονται αυτά, με, με γυαλό χαρτακόλε και τέτοια λύνονται. Αλλά όχι, okay, θα το κολλήσω εδώ και μετά θα βάλω τα άλλα. Μετά θα βάλω τα άλλα από πάνω. Τώρα, γιατί με το κάνει αυτό. Λοιπόν, κάτι θα βάλουμε και από την λεπτή λίγο εδώ να πάει παντού και να το παγώσει τουλάχιστον κάτω. Κάτω που δεν φαίνεται, μπορεί να βάλει κάποιο λίγο παραπάνω και να το παγώσει κάτω για να κρατήσει και να γίνει ένα κάτω. Γιατί αυτή είναι κόλλα μοντελισμού, εδώ ίσω κόλλα στιγμή ή super κόλλα να βόλευε παραπάνω. Εντάξει, αφού κάτω το γέμισα κόλλα και το κρατάω λίγο παραπάνω, ε, εδώ το έχω λίγη ώρα να παγώσει, κάτω το έκανα. Πάλι δεν ξέρω, κοιτάξτε, εδώ το, το έκανα σχεδόν ένα κομμάτι. Βλέπετε ότι δεν έχουν μείνει κενά. Έβαλα τόσο κόλλα. Ε, εντάξει, όπω στην αρχή ξεκινήσαμε με τη σεμέντο, που είναι η πηχτή, Είναι η κλασική απλή κόλλα μοντελισμού στα αμυγιά, αλλά όλοι χρησιμοποιούν σχεδόν αυτή. Και έμενα με βόλεψε πάρα πολύ αυτή η εκστραφή. Γιατί μπαίνει στι ε, γραμμούλε και αυτά. Ε, α, αυτή μην την κλείνει, θα μα χρειαστεί κι άλλο. Έβαλα τόσο πολύ, όπου κάτω σχεδόν το έκανε ένα τελείω. Και δεν θέλω να το πιέσω ιδιαίτερα. Αυτά τα κράτησα να τα βάλω μετά. Στην αρχή νομίζω μα δίνει στην αρχή να τα βάζουμε αυτά. Δεν ξέρω, βασικά ίσω θα δίνει πιο νωρί, σαν βήμα να τα βάλουμε αυτά. Αλλά οκ, okay. εγώ ήθελα να το βάλω μια εκεί, να το δω για να μην χάσουμε το orientation του, γιατί αυτά τώρα είναι πολύ εύκολα. Στην ουσία, ε, όπω είναι αυτά, βλέπετε που έχει σαν δύο. Αυτά τώρα κερεύουν. Τι είναι ακριβώ αυτά, δύο βραχι... βραχίωνε αποστασίων. Αυτά εδώ τέλο πάντων οι βραχίωνε όπου έχει δυο σαν μικρά πυράκια, αυτά να κοιτάνε μπροστά μπροστά. Στην ουσία το μόνο προσέξεις που πρέπει να προσέξει κάποιο είναι αυτό. Αυτά εδώ τα δύο έτσι που έχει να κοιτάνε μπροστά μπροστά. Λίγη κόλλα. Αυτό δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερη κόλλα γιατί είναι τόσο μικρό τσικο κομμάτι όπου δες το. Τώρα που το όπως το βάλαμε ε, κούνησα το άλλο. Ε, δεν ξέρω αν θέλω να συμπληρώσω άλλη κόλλα. Θα πετάξω λίγη κόλλα έτσι εδώ από πίσω και όπου πάει θα πάει ότι θα πάει, θα πάει, είναι. Γιατί δεν θέλω να παγώσω, θέλω να κάτσει καλά αυτό το κομμάτι. Δεν μου αρέσει και πάρα πολύ όπω κάθεται. Κάτσε βάλω και την άλλη. Από την άλλη μεριά, τον άλλο βραχείο να μάλλον. Ε, και θα σα το δείξω. Θα σα το δείξω ακριβώ πώ πρέπει να είναι. Μπε, αυτό τώρα κανονικά ήθελε λαβίδα. Αλλά δεν άνοιξα κάποια τι λαβίδε μου. Δεν πειράζει, θα χρησιμοποιήσουμε ένα κατσαβιδάκι για να το βάλει ακριβώ. Εδώ δεν άνοιξα Κάτι από τα τσιμπιδάκια μου, τέλο πάντων. Θέλω να μπουν όμω και να είναι μαζί. Εδώ. Βε, θέλω να είστε μαζί. Εδώ. Κάπω έτσι. Τώρα μου φαίνεται θα βάλω και άλλη κολλά κάτω. Έλα, ρε, φιλό, ωραίο! Και έχει πάρει. αρχίζει να παίρνει μορφή, βλέπετε. Πώ είναι. Αυτά εδώ που σα έλεγα, τα δύο σα πειράκια. Απλά να κοιτάνε προς τα μπροστά. Τίποτα παραπάνω εδώ. Αυτά τα δύο. Δεν ξέρω αν βάλουμε κι άλλο κάτι εδώ. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Τώρα φαίνονται εσεί. Θέλω να πιστεύω ότι τα βλέπετε. Τέλο πάντων, έχει δυο πειράκια εντάξει. Και εδώ να μην τα βλέπετε γιατί είναι τόσο μικρούτσικα. Θα τα δείτε από κοντά. Αυτά τα δύο να κοιτάνε στην ουσία μπροστά μπροστά. Αυτό είναι και αυτό ήταν γενικά για σήμερα. Τώρα κάτω θα τον παμπακώσω και άλλο κολλάρι. Θα γίνει κάτω. Ου... Έκανα βλακία. Έκανα βλακία και τώρα εκεί μπροστά. Καλύτερα να μην την πειράξει, να μην την ακουμπήσει. Ε, γιατί ακούμπησε εδώ. Να θα την ακουμπήσω. Έλα, αρε ζωμάρα έκανα. Αυτό δεν θέλει βιαστικέ κινήσει. Τα κούμπησα εδώ και λίγο μου το ξάνοιξε. Και το ένιωσα εκείνη την ώρα. Λέω ακούμπησε τώρα. Την πατήσαμε. Τώρα μόλι το έβγαλα που ακούστηκε. Δες. Λίγο δεν θα. Όχι, όχι. Δεν θα το τρίψω. Λίγο με το χέρι το κάνω. Όσο είναι και όσο φαίνεται, όσο δεν φαίνεται. Δεν πειράζει γιατί είναι σε ωραίο κομμάτι. Είναι μπροστά. Ε, κακό το πείραξα. Ε, πανταφίσω. Βλέπετε στο φω που φαίνεται εδώ. Έκανα χαζουμάρα. Ε. Δεν πειράζει. Στο φω τη αντανάκλαση φαίνεται διαφορετικά. Είναι το ίδιο γκρι. δεν το άνοιξε ιδιαίτερα. Και φαίνεται μόνο σε αντανάκλαση του φωτό, σαν κάτι να έχει εκεί γρατζουνιά ή κάτι τέτοιο. Διαφορετικά δεν φαίνεται. Και πάλι καλά, γιατί θα με έσπαγε τα νεύρα. Και είναι ένα κομμάτι που πάνω σε αυτό έχουμε κουμπώσει τα πάντα. Πρακτικά εδώ έπρεπε να πάρουμε άλλα πόσα τέφη για να πει ε, να γίνει δουλίτσα. Κάποιο ξανά από την αρχή. Οπότε τώρα αυτό μου φαίνεται ότι το έχουμε στραβώσει λίγο. Όχι, είναι κομπλέ. Εδώ. Μ άρεσε, μ' άρεσε, αυτό το τέφο. Μεγαλώσαμε και άλλο το καράβι μα. Εννοείται. Πόρε και εδώ το έχω κάνει. Τι κάφιση έχω κάνει. Γι' αυτό θέλει προσοχή η εικόνα μοντελισμού. Γιατί λιώνει με το που ακουμπήσει το πλαστικό. Το έλειωσε, το μάτισε, το, το διέλυσε. Παίζει και εδώ να έχω ακουμπήσει. Ή αυτή δεν ξέρω αν την είχε. Μια έτσι γραμμούλα εδώ. Τέλο πάντων. Εντάξει με τόσα που θα μπουν πάνω. Τώρα εδώ πιο κομμάτι κάνουμε εσείς. Α, βλέπετε όπως είναι τώρα αυτό ε, και εδώ τα φώτα κόκκινο δέλα ρε, κόκκινο εδώ πράσινο εδώ όπως είναι εκεί πέρα θα έχει τίποτα για να το κρύψει σιγά τίποτα πολύ δεν θα έχει α δεν ξέρω όμως πριν και αυτά μ, 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 ίσα που μ, ε, δεν ξέρω τέλος πάντων μικρό το κακό εδώ αυτό για σήμερα. Μεγαλώσαμε πάρα πολύ και άλλο το κύτος, Όπου το κύτος δεν είναι σαν άλλα δυο τεύχη, θα ολοκληρωθεί και όλα στο μέγεθό του εδώ. Θα πάει και άλλο προ τα πίσω. Και φτιάξαμε και αυτό. Το τελευταίο βίντεο για σήμερα. Σχετικά εύκολη συναρμολόγηση. Λίγο μοντελιστική δουλειά εδώ που μου αρέσουν αυτά τα όπω ξέρετε. Λίγο πολύ αυτά. Ό,τι συλλογέ βρω σήμερα στα περίπτωρα Δετάρτη εννοείται θα μείνουν ε, για αύριο. Λίγο πολύ αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Και αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια από μα. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι. Και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.